Πίσω εδώ είναι πολλά τα χτυπήματα που έχει δεχθεί η ελληνική οικονομία από τον κορονοϊό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, εκτόξευσε η πανδημία μεταξύ άλλων τα κόκκινα δάνεια, ενώ βήθησε τον τουρισμό και την εστίαση. Παρ' όλα αυτά, μιλώντα στον Σκάι, ο Υπουργό Οικονομικών υποστήριξε σήμερα ότι η ελληνική οικονομία θα άντυχε και ακόμη ένα lockdown. Με 37,7 δισεκατομμύρια στα ταμεία του κράτου, ο Υπουργό Οικονομικών, μιλώντα στον Σκάι, δηλώνει έτοιμο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου δεύτερου lockdown χτίσαμε τα διαθέσιμα έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει. Τα νέα δεδομένα τη Τράπεζα τη Ελλάδο δείχνουν πω φέτο η ύφεση θα είναι βαθύτερη. Στο βασικό σενάριο 7,5% από 5,8% που εκτιμούσε πριν το καλοκαίρι. Στο δυσμενέ θα αγγίξει το 9,4% ενώ η ανάκαμψη του 2021 δεν θα ξεπεράσει το 5,6%. Το 2021, στο βασικό σενάριο που αντιμετωπίζεται με επάρκεια υγειονομική κρίση, είναι δύσκολο να καλύψουμε το σύνολο των απολειών του 2020. Τα χτυπήματα στην οικονομία είναι απανοτά. Σύμφωνα με τον Γιάννη Τουρνάρα, η πανδημία θα αφήσει πίσω τις 8 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόκκινα δάνεια. Τον Ιούλιο ήρθαν στην χώρα 828.000 τουρίστες, μόλις το 1 έβδομο από τα 5,7 εκατομμύρια του 2019. Μοιραίο τζίρο στα καταλήματα το δεύτερο τρίμηνο του έτους υποχώρησε 94% στα 104 εκατομμύρια από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι. Βουτιά 59% για τον τζίρο στην εστίαση στα 593 εκατομμύρια ευρώ από 1,8 δισεκατομμύρια πέρυσι. Με την αβεβαιότητα στο κόκκινο, νοικοκυριά και επιχειρήσει προτιμούν να αποταμιεύουν παρά να ξοδεύουν. Μόνο τον Ιούλιο οι καταθέσει του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασικό παράγον που θα καθορίσει τι εξελίξει είναι η παρατηρούμενη αύξηση, όπω ανέφερα, τη αποταμίευση και πότε αυτή η αύξηση των αποταμιεύσεων θα μετατραπεί σε καταναλωτική ή επενδυτική δαπάνη. Σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη τη οικονομία θα παίξουν και τα 30 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη, που, σύμφωνα με του υπολογισμού του κεντρικού τραπεζίτη, θα αυξάνουν το ΑΕΠ τη χώρα κατά 1,9 μονάδε ετησίω.